στο πλαίσιο ενίσχυση τη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στα πολιτισμικά έργα τη περιφέρεια. Η μέχρι πρώτη ω Υπουργό Πολιτισμού, Λιδία Κονιόρδου, υπέραψε την τελική εκκριτική τη απόφαση για την εκτέλεση τη δεύτερη φάση του φιλόδοξου έργου στο αρχαίο θέατρο τη Θάσου. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και εκτελείται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Καβάλα, ενώ περιλαμβάνει πλήθο εργασιών και δραστηριοτήτων. Την ίδια ώρα, πριν από μερικέ ημέρε, ο Περιφερειάκη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρέθηκε στο Αρχαιολογικό Χώρο των Φιλίπων, όπου και ανακοίνωσε την αναβάθμιση μέσω τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη του συγκεκριμένου χώρου με την προκήρυξη νέων εργασιών που θα αλλάξουν άρδιν την εικόνα και την οπτική του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίπων. Από του πιο σημαντικού πολιτιστικού χώρου, πολιτιστικά μνημεία τη περιφέρειά μα, ο αρχαιολογικό χώρο των Φιλίπων. Ηδη ε, έχει ενταχθεί ένα έργο, έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ ένα έργο 2.300.000 ευρώ που θα ενοποιήσει τον αρχαιολογικό χώρο ε, με την κατάργηση του δρόμου αυτού αλλά και άλλε εργασίε ε, που θα, θα γίνουν στον χώρο. Όπω ανέφερε και ο κύριο Περιφερειάρχης για μια ακόμη φορά στο νέο ε ευρωπαϊκό συγγραμματοδοτούμενο πρόγραμμα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί γενναία την αναβάθμιση των αρχαιολογικών χώρων της περιφέρειάς μας. Στους Φιλίππους εντάχθηκε ένα και πρόκειται να ενταχθεί άμεσα το επόμενο δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.400.000 ευρώ. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την Καβάλα αλλά και για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη. Που ο Περιφερειάρχη κάνει πράξη αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή τη ανάληψη τη διοίκηση. Ότι ο πολιτισμό είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειάς μα.